Ονομάζομαι Πέγκη Σπινέλη και είμαι η πρώτη guest tips curator της Λεβέντη Πινακοθήκης. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό και επιλέγω να διαλέξω για έναν πίνακα που για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένας πίνακας που βρίσκεται στην Κυπριακή Συλλογή της Λεβέντη Πινακοθήκης και παρόλο που το ενδιαφέρον πάντοτε τραβάει ο εμβληματικός πλέον πίνακας του Διαμαντή. Η δική μου η επιλογή και το δικό μου το ενδιαφέρον είναι σε αυτόν εδώ τον πίνακα της Λυκίας Νικολαίδου Βασιλείου, ο οποίος ονομάζεται Θυγατέρης του Θεού. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον μου τράβηξε αρχικά το χρώμα που έχει ο πίνακας, σε αντίθεση με τον με το έργο που βρίσκεται απέναντί του και είναι του Διαμαντή. Επίσης, είναι η αντίθεση στο φύλλο που πρωτοστατεί και πρωταγωνιστεί. Εδώ είναι δύο γυναίκες, εμάς τον Διαμαντή θα τελείως διαφορετικό, οπότε γυρνώντας και γυρνώντας την πλάτη μου στον Διαμαντή, είδα αυτόν τον πίνακα και τον λάτρεψα. Το ότι παρουσιάζει δύο γυναίκες με την διαφορά η μία να έχει ένα πολύ σπινθυρό βόλο και αυτάρεσκο βλέμμα και η άλλη να είναι χαμένη στη σκέψη της. Είναι δύο κόσμοι που όμως συναντώνται κάτω από την ίδια στέγη του Θεού, έτσι όπως το ονόμασε καλλιτέχνητα. Αγάπησα αυτό το πίνακα, αλλά ακόμα περισσότερο αγάπησα αυτό το διάβασμα του βιβλίου της κυρίας Νικήτα, την ίδια την καλλιτέχνητα, γιατί συνειδητοποίησα πόσο μοντέρνα, όπως μαρτυρεί και ο τίτλος του βιβλίου, πόσο καινοτόμα και πρωτοποριακή ήταν, όχι μόνο επειδή ήταν η πρώτη Κύπρια ζωγράφος η οποία πήγε στο Παρίσι να σπουδάσει σε σχολή καλών τεχνών, αλλά επίσης αποφύτησε. Έκανε έκθεση, παρουσίασε τα έργα της στο Παρίσι, αλλά έκανε και τρεις ατομικές νομίζω εκθέσεις, ενώ πήρε μέρος σε πολυάριθμες ομαδικές όταν επέστρεψε στην Κύπρο μετά τις σπουδές της. Και όλα αυτά φαντάζομαι λίγο, okay. Αλλά ήταν η δεκαετία του 30 και η κατάσταση στην Κύπρο ήταν πάρα πολύ διαφορετική για τις γυναίκες. Ελπίζουμε ότι είναι καλύτερη τώρα, αλλά όχι ακριβώς. Η Λουκία Νικολαίδου επίσης την αγάπησα γιατί ζωγράφιζε για τον εαυτό της. Ζωγράφιζε για αυτό που την έκανε να αισθάνεται όμορφα και δεν ζωγράφιζε γιατί έπρεπε να κάνει κάτι, έπρεπε να ζωγραφίσει, έπρεπε τα ερεθίσματα που λάμβανε να μεταδώσει ένα μήνυμα. Την αγάπησα γιατί έφερε το στάτους του καλλιτέχνη στην Κύπρο. Δεν ήταν απλά, ήταν καλλιτέχνης, period. Αγωνίστηκε για την αναγνωρισιμότητά της και για την διασημότητα. Ήθελε να αναγνωριστεί για αυτό που έκανε, γιατί ήξερε την αξία της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μια γυναίκα εργάζεται και θέλει αυτό το πράγμα για το οποίο δουλεύει. Την αγάπησα επειδή ήταν μια μοντέρνα γυναίκα και έκανε μεγάλη αντίθεση για την εποχή εκείνη ανάμεσα στη γυναική αρετή του τότε και σε έναν μοντέρνο άνθρωπο που έφερε καινοτομίες. Αυτές οι καινοτομίες ήρθαν από μια γυναίκα και δεν ήταν πάρα πολύ αποδεκτό τότε. Δημιούργησε και ένιωσε στο τέλος μια καλλιτεχνική μοναξιά που την ανάγκασε να μην ολοκληρώσει το έργο της και να μην έχει την εξέλιξη που η ίδια ήξερε πιάσεις. Επειδή όμως είμαι ηλικιωδώς αισιόδοξη και αδικαιολόγητα χαρούμενη, θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο και θέλω να πω ότι αυτός ο πίνακας είναι ένα πραγματικό διαμάντι και η Λουκία Νικολαίδου Βασιλείου είναι ένας εθνικός θησαυρός και ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις γυναίκες της Κύπρου αλλά και τους Κύπριους που θα πρέπει να αισθάνονται πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη ζωγράφο και ελπίζω οι δικές μας χώρες να μην χρειαστεί επουδενή να αγωνιστούν για τα αυτονόητα που χρειάστηκε να αγωνιστεί η Λουκία Νικολαίδου πριν από πάρα πολλά χρόνια. Επέλεξα τον πίνακα αυτόν και επειδή είναι μια Κύπρια καλλιτέχνητα, Κύπρια ζωγράφος, σκέφτηκα να το συνδυάσω με ένα κυπριακό ποτό, το οποίο φτιάχνεται με κονιάκ, με λεμονάδα, και είναι πολύ καλοκαιρινό γιατί στην Κύπρο σχεδόν 11 μήνες το χρόνο έχουμε καλοκαίρι. Οπότε το ποτό που θα φτιάξω και ελπίζω στο τέλος να πίνετε, ελπίζουμε, είναι το Brandy Sour. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, καλύτερα παραγγείλτε το ή αφήστε κάποιον άλλο να το κάνει. Αλλά θα προσπαθήσω. Εντάξει, yay! Ο κόσμος της Κύπρου με κοιτάζει με ένα πάρα πολύ υποτιμητικό βλέμμα.